Εδώ Άγιος Στέφανος. Τι ωραίο παλικαράκι ο Άγιος Στέφανος. Τι σπουδαία μορφή, τι τιμή έτυχε από τη στη ζωή του από τον Χριστό και από την Εκκλησία μας. Τι ύψιστη τιμή να είναι ο πρώτος μάρτυρας της Εκκλησίας. Να είναι αυτός που πρώτος μαρτύρησε. Τι σπουδαία τιμή ήταν αυτή. Να είναι αυτός που πρώτος έδωσε το αίμα του για το Χριστό και την Εκκλησία. Και δεν το σκέφτηκε καθόλου όταν το έθεσαν το δίλημα. Πιστεύει ή δεν πιστεύει. Είναι χριστιανός ή όχι. Και αφέθηκε να τον κάνουν κομμάτια με το λιθοβολισμό. Τι κέρδισαν αυτοί που τον σκότωσαν? Τίποτα. Τον τίμησαν με το αίμα του μαρτυρίου. Και έγινε αυτός που άνοιξε το χορό όλων των μαρτύρων. Πόσες χιλιάδες μάρτυρες μετά δώσαν το αίμα τους. Γιατί δώσαν το αίμα τους? Γιατί είχαν γεμίσει από Χριστό. Είχαν γεμίσει μέσα τους από Χριστό. Και όταν γεμίζεις από Χριστό, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αφήνεσαι και παραδίνεσαι. Παραδίνεσαι και αφήνεσαι. Άνδρες, γυναίκες, μικρά, μεγάλοι, όλοι τόσοι θυσιάστηκαν. Και τον παλιό καιρό, και αργότερα στην τουρκοκρατία, τόσοι και τόσοι θυσιάστηκαν, αλλά. Και σήμερα έχει μάρτυρες. Μου διηγούνταν μια ιστορία εκεί κάτω στη Συρία, όπου πήγαν οι μουσουλμάνοι σε ένα σπίτι που ήταν μάνα και κόρη και τους βασάνισαν. Τους βασάνισαν. Γιατί? Γιατί ήταν χριστιανοί. Και δέστε το μεγαλείο της κόρης. Νομίζω 15 χρονών, 16 χρονών. Πέθαινε και η μαμά είχε αγανακτήσει εναντίον αυτών που την βασάνισαν έτσι την κόρη της. Και λέει η ίδια, μανούλα, εμείς τώρα θα φύγουμε και θα πάμε στο Χριστό. Σε παρακαλώ, μη τους κατηγορείς, μη τους βρίζεις, μη τους λες τίποτα. Ας τους το Θεό για να τους κρίνει και θέλω να τους κρίνει όμορφα. Το ίδιο δεν είπε και ο Άγιος Στέφανος. Το ίδιο δεν είπε όμως και ο Χριστός πάνω στο Σταυρό για τους διώκτες του. Άφες αυτής Πάτερ Άγιε, ουχαρίδαση τη ποιούση. Ας τους Πάτερ, συγχώρεσέ τους, μη τους λογίζεις την αμαρτία ταύτη, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό σημαίνει αγάπη, αυτό σημαίνει συγχώρεση, αυτό σημαίνει έχω μέσα στην καρδιά μου το Χριστό και είμαι καθαρός.